Καλησπέρα, τσεκ εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο «Η γωνιά με τις αναμνήσεις». Σήμερα θα σας δείξω τα κοσμήματά μου αυτής της συλλογη μια μία-δύο φιγούρες και τις υπόλοιπες που την πλαισιώνουν. Ε, ίσως είναι η καλύτερη φιγούρα που έχω αυτή που θα σας δείξω σήμερα. Οπότε, να μην χρονοτρεβούμε, πάμε να περάσουμε στο intro για να σας δείξω τα κομμάτια που έχω στο νομό σήμερα. και αυτό εδώ είναι το κόσμημά μου. Η φιγούρα από το Witcher. Είναι μια φιγούρα η οποία πραγματικά τη λατρεύω. Είναι πανέμορφη. Έχει το Geralt πάνω στο πρώτο τέρας που σκοτώνεις. Έχει το μενταγιόν από το παιχνίδι. Ίσως είναι η πιο ακριβή συλλεκτική που έχω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ καλό υλικό, δεν είναι PVC. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν ειδικό πολυεστέρας. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, έχουν περάσει χρόνια από το τύπο έκανα το unboxing. Είναι η δεύτερη μεγάλη συλλεκτική που αγόρασα. Ήρθε ένα παιδί πρόσφατα γιατί έδωσα μία φιγουρά και με ρώτησε για να την πάρει, να την αγοράσει. Και λέω, τελευταία φορά που τσέκαρα είχε κοντά στα 300 ευρώ, είχε αγοραστεί γύρω στα 140, ίσως η πιο τί, μια συλλεκτική που υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή, εκείνη τη μέρα που ήρθε λοιπόν το παιδί να ρίξω μια ματιά, να του δώσω μια φιγούρα και με ρώτησε, μπαίνουμε επιτόπου στο eBay και στο eBay η τιμή της έχει φτάσει γύρω στα 8,5 αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι η πιο ακριβή φιγούρα που έχω και σφραγισμένη, είδα στην Ελλάδα την πουλάνε κοντά στα 1200 ευρώ οπότε ναι, η τιμή έχει πάει πάρα πολύ ψηλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να την κρατήσω, αλλά ειλικρινά αν βρεθεί ανάγκη οτιδήποτε, μάλλον μπορεί να φύγει θα δούμε στο μέλλον πως θα πάει ε, τη λατρεύω, είναι πάρα πολύ όμορφη η κατασκευή είναι υπέροχη η κατασκευή να βάλουμε και λίγο φως από πάνω, αν και δεν έχει σας δείξω τις λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ καλή η κατασκευή. Το μεταξύ απ' έξω κάνουν μετρήσει και έχουμε και φασαρία. Ελπίζω να μην σα ενοχλεί πάρα πολύ. Και κατεβαίνοντα, πηγαίνοντα προ τα κάτω, έχουμε δύο φιγούρε του Γκέραλτ. Τι είχα κάνει unboxing στο κανάλι παλαιότερα και την πάνω. Τα περισσότερα από αυτά τα έχω κάνει unboxing. Ε, αυτή εδώ ήταν στα 20 κάτι ευρώ και αυτή στα 25 νομίζω τι αγόρασα την καθεμία είναι από το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι η αγαπημένη μου, αυτή όχι και τόσο αυτή την είδα υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 ευρώ μεταχειρισμένη αν τη βρει κάποιο. αυτή είναι κοντά στο 50 άρικο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ε, αυτές μου τις έχει ζητήσει ο κολλητός μου οπότε μάλλον δεν ξέρω μπορεί να τις δώσω σε αυτόν κάποια στιγμή αυτή η αλήθεια είναι θα ήθελα να την κρατήσω πάρα πολύ αυτή είναι πιο όμορφη αλλά θα δούμε πίσω βλέπουμε από το Assassin's Creed το Odyssey, ένα φάκελο που είχε. Ένα από τα αγαπημένα μου, και μάλλον αυτό δεν θα το δώσω ποτέ, είναι από το Hellboy, γιατί το Hellboy είναι ο αγαπημένος μου ήρωας κόμικ. Είναι το χέρι, το Doom, το Hands of Doom. Ε, το είχα δείξει στο κανάλι, 20 κάτι ευρώ το είχα αγοράσει, αλλά είναι υπέροχο. Πραγματικά είναι υπέροχο. Lara Croft, Tom Brider, πολύ όμορφη, όταν είχε πρωτοβγεί το πρώτο παιχνίδι. Ε, αυτό εδώ είναι μέταλλο, το είχα αγοράσει από την Comic Con στη Θεσσαλονίκη από μια Ελληνίδα καλλιτέχνη την οποία ακολουθούσα και θαυμάζω είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι όλο, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι ένα σπόν. Το δαχτυλίδι από τον Dishonored. Ένα fidget spinner, δεν ξέρω γιατί. Με τα γιών τότε. Και εκεί πίσω είναι ο γάτσα από τον Berserk. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν πάρα πολύ φθηνή η φιγούρα. Αλλά για κάποιο λόγο τσεκάρα ότι στο eBay αυξομοιώνεται. Την έχω δει από 5 μέχρι 300 ευρώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργη η συγκεκριμένη. Αλλά οκ okay. ε, Και πάμε κάτω. Βλέπουμε. Ο Ιτσίγκο στο κέντρο από το Blitz, το Final Four, για σου κατένσω αν θυμάμαι καλά. Ο Ιτσίγκο, ίδιο χαρακτήρα. Αυτέ είναι οι δύο πρώτε φιγούρε που μου είχε κάνει ο κολλητό μου το 2006 2007, στα γενέθλιά μου νομίζω ήταν, ε, αν δεν κάνω λάθο. Είναι οι πρώτε φιγούρε που ήρθαν ποτέ στην κατοχή μου, ο Ιτσίγκο Κηρούκια. Ε, Τι έχω από τότε, πραγματικά. Το σπαθί του Ιτσίγκο, νομίζω το σπαθί του Ιτσίγκο το έχω φτιάξει τρει φορέ γιατί είχε σπάσει, αν δεν κάνω λάθο. Πίσω έχουμε το link. Ωραία φιγούρα. Έχουμε πάλι Λάρα Κρόφτ. Αλλά είναι από, το, από τη συλλεκτική που είχε πριν βγει η καινούργια σειρά. Ένα με την Αίγυπτο, ένα που το βλέπει από πάνω. Δεν μπορώ να πω ότι με είχε εντυπωσιάσει. Τα έχω κάνει unboxing. Λεωνάρντα από τα χειλανινιτζάκια. Αυτά είχαν έρθει από εκείνα το συγκεκριμένο. Λεωνάρντα είναι ο αγαπημένος μου ήρωας από τα χειλανινιτζάκια. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι από τι είναι. Νομίζω είναι από ένα παιχνίδι που μου είχαν στείλει κάποια πραγματάκια. Ε, και βλέπουμε τα on Titans. Προφανώς είναι το σύμβολο που έχουν εκεί πέρα στην... Πώς λέγεται. Δεν ξέρω, τα on Titans Έχουμε από το πρώτο season. Ντροπή, ξέρω. Έχουμε από Dota το επαθλό. Το, το είδατε και σε unboxing στο, στο τρόπο που μου ήρθε πρόσφατα. Αυτό εδώ είναι το badge από το Blitz, αυτό που έχει ο Ichigo. Αυτό είναι ένα κέρμα από το NBA 2K. Και κάτω βλέπουμε ιδιαίτερα μια φιγούρα την οποία μου είχε στείλει ο μου. Είναι από το WoW. Την έχω τροποποιήσει, την έχω πειράξει. Γενικά έχω βάλει βάση. Εδώ έχω το... ένα μπρελόκ από το Skyrim. Αυτό εδώ είναι ένα από το Ghost Recon είναι μια σφαίρα USB. Βασικά δεν το ανοίγω τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. USB stick σφαίρα. Και αυτό μου το είχε δώσει ο Βασίλη του Τσερπέας, από το Call of Duty, μου το είχε στείλει. Οπότε. Και όλο αυτό έρχεται να κλείσει τη συλλογή από φιγούρε που έχω. Την αγαπώ αυτή τη φιγούρα. Αλλά σε ανάγκη θα μπορούσα να αποχωριστώ. Την έχω χάρη και με το παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, μερικέ φορέ έρχεται αυτό το σημείο που λε. Θα μπορούσα να αποχωριστώ κάτι. Ναι, θα μπορούσα νομίζω αν χρειαστεί να δοθεί, θα δοθεί. Και η αλήθεια είναι ότι ίσω αυτή είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έκανα ποτέ στη ζωή μου η συγκεκριμένη φιγούρα, γιατί η τιμή τη ανεβαίνει συνέχεια. Και είναι ωραίο πράγμα από τη μία να βλέπει ότι ρε παιδί μου, πιάνουν το από τα λεφτά. Δεν είναι μόνο το χέρι εσύ, αλλά τυπικά υπάρχει και αγορά. Και κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, μπορεί να τα δώσει και να πιάσουν το από τα λεφτά σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε βάθο χρόνου οι περισσότερε συλλεκτικέ κάποιε ανεβαίνουν, κάποιε μένουν σταθερέ, κάποιε πέφτουν. Είναι ανάλογα με τη ζήτηση. Και όπω έχει ασχοληθεί με το θέμα, ξέρει ότι είναι καθαρά θέμα ζήτηση και το αν θα βρει μπορεί να λέμε ότι έχει μεγάλη τιμή. Αλλά αν δεν βρεθεί κάποιο να αγοράσει μια συλλεκτική ή οτιδήποτε, η τιμή δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτω είναι κάτι που το μαθαίνει με τον χρόνο. Γιατί ο καθένα μπορεί να το κοστολογήσει όπω θέλει, όπω νομίζω ο ίδιο καλύτερα, όπω βλέπει. Εγώ συνήθω όταν έρθει η ώρα να κοστολογήσω μια συλλεκτική οτιδήποτε, βλέπω πρώτα στο eBay. Τσεκάρω που παίζει με τα μεταφορικά η αγορά. Οπότε κοστολογώ και αντίστοιχα ανεβάζω την αγγελία, αν πρόκειται να ανεβάσω κάποια αγγελία. Πάντω όπω και να έχει, αυτό το πράγμα το λατρεύω. Είναι από μου συλλεκτική. Αλλά σα ξαναλέω, αν έρθει η ώρα να φύγει, μάλλον θα φύγει και με χαρά η λύπη. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Με αυτό πλάκα πλάκα πάντως η τιμή της αυτή τη στιγμή παίρνει μηχανάκι χαλαρά Οπότε ναι Αυτές ήταν οι φιγούρες που είχα Ελπίζω να σας άρεσαν Και θα περάσουμε έχουμε άλλα ένα δύο κομμάτια νομίζω Που θέλω να σας δείξω από το συγκεκριμένο... για τη συγκεκριμένη μάλλον, σειρά Ελπίζω να είχατε μια όμορφη μέρα Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Να είστε καλά Κάντε πράγματα που γουστάρετε και που αγαπάτε Και τα λέμε γεια σας